Τηλεόραση. Μην αρχίζεις τη μουρμούρα. Λοιπόν, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο απογευματινό live. Αποφάσισα να κάνω live απόγευμα. Γιατί μπορώ. Και γιατί θέλω. Λοιπόν, έχετε την ευτυχία να είναι ίσως η πρώτη τελευταία μέρα που κάνω δύο live. Αύριο θα κάνω πάλι δύο live μάλλον. Αλλά από τρίτη και μετά δεν θα κάνω δύο live. Γιατί δεν μπορώ. Την Δετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή έχουμε δουλειές. Οπότε θα κάνω μόνο το βράδυ, δεν θα κάνω το πρωί. Σας το λέω από τώρα, σας προδιαθέτω ότι θα κάνουμε live Τρίτη, Δετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή μόνο το βράδυ. Σας το λέω να το ξέρετε. Οπότε με φάτε στη μάπα σήμερα και αύριο πρωί βράδυ και μετά από Τρίτη θα ηρεμήσετε επιτέλους. Λοιπόν, η συνταγή που θα σας δείξω τώρα είναι μοναδική. Πρώτα απ' όλα δεν χρειάζεται να είστε ζαχαροπλάστης. Δεν χρειάζεται να το έχετε καθόλου με τη μαγειρική. Δεν χρειάζεται να έχετε ασχοληθεί καν με την κουζίνα σας ως τώρα στη ζωή σας. Γιατί σήμερα θα φτιάξετε τα απόλυτα brownies. Να σας πω ότι έχω κάνει άπειρες δοκιμές, άπειρες για το πώς μπορώ να φτιάξω τα απόλυτα brownies. Έχω διαβάσει όλα τα site, έχω διαβάσει όλα τα βιβλία, έχω κάνει πόσα brownies και τελικά κατέληξα στο απόλυτο brownie. Το απόλυτο brownie γίνεται με τη συνταγή μου. Δεν χρειάζεται μίξερ, δεν χρειάζεται κάτι δύσκολο. Σε ένα μπολ θα γίνει όλη η συνταγή. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ακολουθήσετε τη συνταγή μου, τις οδηγίες μου και στο τέλος αυτό που θα φάτε είναι κάτι μοναδικό. Το brownie που δεν έχετε φάει ποτέ, μα ποτέ στη ζωή σας. Είναι μακράν το καλύτερο. Και το πόσο εύκολο είναι, θα δείτε ότι από τη στιγμή που θα ξεκινήσουμε, θα μπορούμε σε 3 λεπτά να έχουμε τα brownie μέσα στο φούρνο και να ψήνονται. Πώς σας φαίνεται? Σήμερα θα γίνετε expert στα brownie. Brownie job. Δεν ξέρω πώς πρέπει να το λέω σωστά ή λάθος. Λοιπόν, είναι 8.000 στο Facebook, 4.780 στο Instagram. Να σας παρακαλέσω πολύ όσοι μπορείτε να γράφετε από κάτω τα βήματα της συνταγής, αυτά που κάνουμε. Η συνταγή είναι πάρα πολύ απλή. Ακολουθήστε με, δείτε τι θα κάνω. Χρειαζόμαστε μόλις ένα bowl και σήμερα θα φάτε τα πιο σοκολατένια απόλυτα brownies που έχετε δοκιμάσει ποτέ σας. Πάμε στην κουζίνα με την υπερκατασκευή μου. Τι κάνετε, πώς είστε? Γεια σας, γεια σας. Δεν ξέρω, να κάτσω από εδώ. Να κάτσω από εδώ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα αυτός είναι ο καφές μου. Τώρα τα χρειάζομαι. Αυτό γιατί το ήθελα. Δεν ξέρω. Θέλω κούρεμα. Δεν τα έχω δύο φαβορίτες. Οπότε καλύτερα να φορέσω καπέλα ανάποδα. Yo. Λοιπόν, έχουμε φτάσει 9.700 στο Facebook, κοντά 10.000. Καλά είναι να μαζεύεστε πολύ, γιατί η διαδικασία είναι τόσο εύκολη που όντως θέλω να σας τσιγκλήσω για να την κάνετε. Λοιπόν, η συνταγή μας είναι πάρα πολύ απλή και όπως σας είπα θα γίνει μόλις σε ένα μπολ. Δεν χρειάζεται να έχετε ούτε μίξερ, ούτε σοβαρό εξοπλισμό. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχετε τελικά που σας δείχνω εδώ πέρα και όλα τα πράγματα είναι πάρα πολύ εύκολα. Λοιπόν, το μπολ μας. Θέλουμε να βάλουμε μέσα τα 250 γραμμάρια σοκολάτας. Συνολικά θέλουμε 400 γραμμάρια σοκολάτα για τη συνταγή. Έχει πολύ σοκολάτα, αλλά τα 250 θέλουμε να είναι 100% τέτοια σοκολάτα. Και άμα έχετε 250 άλλες σοκολατίτσες, καταλάβατε από αυτές τις διαφορετικές, μπορείτε να τις πετάξετε μέσα, γιατί τα άλλα 150 ουσιαστικά είναι τα κομματάκια που θέλουμε μέσα στα brownies. Λοιπόν, έχω την σοκολάτα μου εδώ. Θέλω τα 250, σωστά, μπράβο, τα 250, άρα 250 είναι εδώ. Τα άλλα 150 θα τα κρατήσω στην άκρη, γιατί τα θέλω για πιο μετά. Και ουσιαστικά θα σπάσω σε μικρά κομματάκια, εδώ βλέπετε. Θέλουμε να βοηθήσουμε να λιώσουμε την κουβερτούρα μας και θα σας εξηγήσω όλες τις θεωρίες, γιατί όντως έχω κάνει άπειρες δοκιμές. Έχω κάνει brownies με μίξερ και χτυπήματα, brownies με μαρέγγες, brownies με ό,τι διαφορετικούς τρόπους θέλετε να κάνετε brownies. Και η συνταγή που σας δίνω σήμερα, εντάξει, πραγματικά το λέω, γιατί οι περισσότερες συνταγές έρχονται μετά από πολλή μελέτη και από πάρα πολλές δοκιμές. Η συνταγή που θα σας δώσω σήμερα είναι η απόλυτη. Και χαίρομαι τόσο πολύ γιατί δεν χρειάζεται να κάνετε εσείς τις δοκιμές, τις κάνω εγώ για εσάς. Και μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι τα κάνετε πρώτη φορά στη ζωή σας brownies και θα είναι τα καλύτερα που έχετε δοκιμάσει και τα καλύτερα που έχουν φάει όλοι όσοι έχουν φάει brownies. Αλήθεια σας λέω, απλά δοκιμάστε ακριβώς τη συνταγή. Λοιπόν, σπάω τη σοκολάτα μου εδώ, γιατί η μόνη διαδικασία είναι να σπάσετε τη σοκολάτα σας. Θέλουμε καλή μαύρη σοκολάτα, κουβερτούρα. Και ουσιαστικά θέλουμε να τη λιώσουμε μαζί με το βούτυρο. Τώρα, επειδή προχθές είχα κάνει το mug cake, κάτσε λίγο γιατί φαίνεται λίγο θολή η κάμερα από το Facebook. Πώς είναι βρώμικη.
Ναι, ήταν βρώμικη. Εκεί εδώ. Α, τώρα φαίνομαι πιο καθαρός. Μια χαρά. Μια χαροπετσέτα. Ήταν με τη σοκολάτα επειδή το έκανα. Λοιπόν, και τώρα, επειδή προχθές κάναμε το mac cake με τα τρία υλικά που ουσιαστικά λιώσαμε τα πάντα μέσα στα μικροκύματα και μου έγραψε κόσμος ότι κάποιοι δεν έχουν μικροκύματα. Έχετε δίκιο, συγγνώμη, απολογούμε. Δεν το σκέφτηκα εκείνη την ώρα. Αλλά δεν θα λιώσω το μείγμα μέσα στα μικροκύματα γιατί κανονικά τη σοκολάτα μαζί με το βούτυρο τα λιώνω στα μικροκύματα μπαμ μπαμ. Σε περίπτωση που έχετε μικροκύματα, λιώστε το. Σε περίπτωση που δεν έχετε μικροκύματα, αυτό που θα κάνετε είναι. Έχω πίσω μία κατσαρόλα με νερό, εδώ που βράζει, ρίχνω πάνω την κουβερτούρα μαζί με το βούτυρο μέχρι που να λιώσουν. Όχι μέχρι που να λιώσουν, μέχρι που να είναι στα 2 τρίτα λιωμένα, γιατί το έχουμε πει χιλιάδες φορές ότι όταν θέλουμε να λιώσουμε κάτι δεν το παραζεσταίνουμε όταν το βράζουμε εκεί πέρα. Λέει κολλάει το βίντεο, έλα Παναγία μου, κολλάει λέει, κολλάει πολύ, κάτσε να βάλω 4G. Κάτσε να βάλω Wi-Fi και άμα δουλέψει με Wi-Fi, καλώς. Τι να σου πω. Διακόπηκε λόγω κακή σύνδεση στο Instagram. Συγγνώμη, ξαναεπανερχόμαστε. Μπράβο. Μήπως ήρθαμε στο Instagram. Ήρθαμε. Πείτε μου ότι ήρθαμε. Έβαλα και τα δύο Wi-Fi. Ελπίζω να δουλέψει. Γιατί είχα το Facebook Wi-Fi και το Instagram το είχα 4G. Ελπίζω να δουλεύει. Τέλεια. Γεια. Λοιπόν, ωραία. Άρα τώρα έχουμε 13.000 στο Facebook. Στο Instagram δεν ξέρω τι γίνεται. Λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν μπορώ να βγάλω. Ακριβώς με το Instagram, προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Το μόνο που έχουμε κάνει είναι στο bowl μας να βάλουμε τη σοκολάτα μαζί με το βούτυρο να λιώνει. Ξαναλέω ότι όταν έχουμε να λιώσουμε κάτι, είτε είναι σοκολάτα, είτε είναι βούτυρο, είτε είναι οτιδήποτε, αυτό που πρέπει να προσέξουμε πάντα είναι να μην λιώσουμε 100% και ζεστάνουμε πάρα πολύ το μείγμα μας. Γιατί άμα ζεστάνουμε πάρα πολύ το μείγμα μας, στο τέλος δεν θα πετύχει η συνταγή μας. Γενικά δεν θέλουμε οτιδήποτε λιώνουμε να είναι πάρα πολύ ζεστό όταν το χρησιμοποιούμε σε μια συνταγή. Τώρα, πάμε για τα επόμενα μας υλικά. Τα επόμενα υλικά είναι πάρα πολύ απλά και νομίζω πως τα έχετε όλοι. Εδώ πέρα είναι η συνταγή μου. Ζάχαρη έχετε. Αλεύρι έχετε. Κακάο έχετε. Και 4 μπουλάκια έχετε. Άρα σήμερα όλοι θα κάνετε brownies. Κολλάει πολύ, λέει, κολλάει πολύ το Instagram. Τι να κάνω, ρε παιδιά, δεν ξέρω τι να κάνω. Συνεχίζω στο Facebook. Για εσάς που κολλάει το Instagram, μπορείτε να μπείτε στο Facebook και να με δείτε. Κάτσε να ξαναπατήσω 4G, μήπως δουλέψει τώρα. Τέλεια. Για να δούμε. Τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, οπότε πάμε λίγο εδώ να δούμε τι γίνεται και να σας εξηγήσω ακριβώς αυτό που έλεγα πριν. Ουσιαστικά έχω την κουβερτούρα μαζί με το βούτυρο μέσα και θέλω να τα ζεστάνω για να τα λιώσω εδώ. Ούπα. Ζεστάθηκε, θα αλλάξω τον μπολ. Θα βάλω άλλο μπολ. Εδώ. Αυτό για να βλέπετε καλύτερα. Ένα λεπτάκι. Εδώ είμαι. Έρχομαι. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, βλέπετε. Σοκολάτα μαζί με βούτυρο. Ανακατεύουμε καλά. Μέχρι που να λιώσουν, αλλά πριν λιώσουν τελείως, θα τα βγάλω από τον μπερμαρί γιατί δεν θέλω να ζεσταθούν πάρα πολύ. Ουσιαστικά θέλω ίσα ίσα να λιώσουν και το υπόλοιπο λιώσιμο που θέλω να κάνω θα το κάνω εκτός φωτιάς για να μπορέσει ουσιαστικά να πέσει η θερμοκρασία και να μην είναι πάρα πολύ ζεστό. Γιατί άμα έχω ζεστό το μείγμα σοκολάτας με βούτυρο, τότε τα brownies μου δεν θα βγουν μαστιχωτά. Θα έχουμε πρόβλημα. Οπότε, κοιτάξτε εδώ. Σε αυτό το σημείο που ακόμα βλέπω κομματάκια, αλλά είναι ζεστό το μείγμα, συνεχίζω να ανακατεύω. Εδώ. Το Instagram, παιδιά, έχει πρόβλημα, λυπάμαι, δεν ξέρω τι να κάνω. Λοιπόν, η συνταγή είναι αναλυτικά στο site Brownies, Άκης Πεντρεζίκης. Πατήστε στο ίντερνετ, θα σας τα βγάλει. Και κοιτάξτε εδώ, σε αυτό το σημείο που ακόμα έχει κομματάκια, θα σας το δείξω εδώ. Βγάζω τη φωτιά. Ερχόμαστε εδώ. Και κοιτάξτε, έχει κομματάκια. Αλλά συνεχίζω να ανακατεύω εκτός φωτιάς μέχρι που να λιώσουν τα κομματάκια και ουσιαστικά να ρίξουν τη θερμοκρασία. Γιατί τώρα είναι πάρα πολύ ζεστό το μείγμα μας και δεν θέλουμε να είναι τόσο ζεστό. Η συνταγή που σας δίνω είναι τα απόλυτα brownies και θα σας εξηγήσω ακριβώς ό,τι λέω 100%. Λοιπόν, έχω δοκιμάσει συνταγές όπου δεν χρησιμοποιούν καθόλου σοκολάτα και ουσιαστικά χρησιμοποιούν μόνο κακάο. Οι συνταγές αυτές έχουν πρόβλημα όλες. Γιατί μετά την ημέρα που θα το φτιάξουμε, το brownies κατευθείαν
γίνεται πέτρα και γίνεται σαν κέικ. Οπότε ουσιαστικά χάνει όλη την υφή μας, τυχωτή που θέλουμε να πάρουμε. Γενικά να σας πω ότι το brownies ανακαλύφθηκε σαν κέικ, σαν αποτυχημένο κέικ. Δηλαδή κάποιος μάγειρας κάποια στιγμή προσπάθησε να κάνει ένα κέικ και επειδή δεν τα κατάφερε καθόλου και δεν φούσκωσε το κέικ του, βγήκε το brownies. Οπότε ουσιαστικά το brownies έχει γίνει μόδα από αυτή τη λογική, δηλαδή ότι είναι ένα αποτυχημένο κέικ, αλλά η λογική όλη εξελίχθηκε και το φτιάξαμε ακόμα πιο τέλειο. Λοιπόν, τώρα, άμα το βάλω το δάχτυλό μου εδώ πέρα, πρέπει το μείγμα να το νιώθω ότι είναι χλιαρό προς κρύο. Άμα το νιώθω ότι είναι πάρα πολύ ζεστό, αφήστε το λίγο να κρυώσει πριν συνεχίσουμε τη συνταγή μας. Είναι πολύ βασικό αυτό που σας λέω, γιατί για να φτιάξετε απόλυτα brownies πρέπει να με ακούσετε. Λοιπόν, τώρα, να πάρω λίγο τη Μαρή στην άκρη, εδώ, θα την ξαναχρειαστώ τη Μαρή. Και θα πάρω τα 4 μου αυγά. Ως τώρα έχω λιώσει μόνο τη σοκολάτα μαζί με το βούτυρο, όλα καλά. Τώρα, θα πάρω το σύρμα μου, εδώ. Να κλείσω τη φωτιά μου εδώ, γιατί και η τζάμπα, τέλεια. Και σπάω μέσα τα 4 αυγά στο μείγμα της σοκολάτας και του βουτύρου. Εδώ. Το Instagram δεν δουλεύει από ό,τι κατάλαβα. Ένα. Δεν πειράζει, όμως δουλεύει το Facebook. Όσοι θέλετε μπείτε στο Facebook, δουλεύει μια χαρά. Δύο. Οι απαιτήσεις του Instagram από ό,τι διάβασα είναι πολύ περισσότερες από το Facebook, οπότε το 4G δεν πιάνει. Και έχω μια καταπληκτική θεωρία για το Instagram. Κάνει πάρα πολλοί κόσμος live. Οπότε ουσιαστικά γονατίζει το Instagram επειδή κάνει πάρα πολλοί κόσμος live. Λοιπόν, 4 αυγά, δεν έχω κάνει κάτι δύσκολο τώρα, σωστά, τη ζάχαρη και τη βανίλια. Η βανίλια είναι προαιρετική, άρα με το που λιώσει το βούτυρο μαζί με τη σοκολάτα ρίχνω μέσα τα αυγά και τη ζάχαρη. Άμα ρίξω τα αυγά και είναι καυτό το μείγμα καταλαβαίνετε ότι θα γίνει ομελέτα, οπότε δεν θα γίνει σωστό το μπράουνι. Τώρα, η ζάχαρη λευκή, γιατί ξέρω ότι σε αυτό το σημείο θα ρωτήσετε, σε αυτό έχω κάνει διατριβή πάνω στα μπράουνι. Θα ρωτήσετε όλοι αν μπορούμε να βάλουμε καστανή ζάχαρη ή έχουμε δοκιμάσει brownies με μαύρη μαλακή ζάχαρη. Άπειρες συνταγές στο ίντερνετ, έχω δοκιμάσει όλες τις εκδοχές και να σας πω ότι η μαύρη μαλακή ζάχαρη και η καστανή ζάχαρη έχουν ένα φανταστικό, ότι με το που βγει το brownies από το φούρνο όμως και το φας εκείνη την ώρα είναι μαστιχωτό και ωραίο, αλλά μετά από 3-4 ώρες αρχίζει να πετρώνει. Οπότε το brownies χάνει όλη του την υφή. Χάνει όλη του την ουσία, χάνει τα πάντα όλα. Γιατί βάλαμε λάθος ζάχαρη. Η ζάχαρη που χρησιμοποιούμε πάντα για να φτιάξουμε brownies, σε απλά brownies, γιατί υπάρχουν άλλες συνταγές που θέλουμε να βάλουμε καστανή, μαύρη, μαλακή ζάχαρη, είναι πάντα η λευκή ζάχαρη. Οπότε, με ένα σύρμα ανακατεύω τη ζάχαρη μαζί με τα αυγά, τη σοκολάτα. Κοιτάξτε εδώ. Εγώ. Τώρα, η άλλη θεωρία, το ότι βάζουμε το μείγμα των brownies και χτυπάμε τα αυγά μαζί με τη ζάχαρη στο μίξερ και μετά ρίχνουμε τα υπόλοιπα υλικά, και αυτή είναι λάθος. Γιατί ουσιαστικά τα brownies θέλουμε να πάνε στο φούρνο και να μαστιχώσουν, να μην φουσκώσουν. Σε περίπτωση που φουσκώσουν τα brownies μέσα στο φούρνο, το αποτέλεσμα βγαίνει cake και δεν βγαίνει σωστό, βγαίνει λάθος. Άμα τα brownies χτυπήσω το μείγμα και βάλω τα αυγά μαζί με τη ζάχαρη και μετά προσθέσω όλα τα υπόλοιπα υλικά, θα βγει ένα cake και δεν θα βγει brownies. Οπότε, όπως σας είπα, επειδή η λογική των brownies είναι ότι είναι ένα αποτυχημένο κέικ, θα συνεχίσουμε με την ίδια λογική. Δεν θα ανακατέψετε πάρα πολύ ώρα. Θέλουμε να σπάσει ζάχαρη, αλλά δεν θέλουμε να φρατέψει το μείγμα. Δεν μας νοιάζει. Δηλαδή, γι' αυτό σας είπα ότι είμαι περήφανος για αυτή τη συνταγή. Γιατί άνθρωπος που δεν έχει φτιάξει ποτέ στη ζωή του brownies, σήμερα μπορεί να φτιάξει. Γιατί άσχετος να είσαι, πραγματικά θα βγάλεις την τέλεια συνταγή ακολουθώντας τη συνταγή μου. Λοιπόν, ανακατεύουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά εδώ και προσθέτουμε μέσα τα στερεά μας. Τώρα, τα στερεά μας είναι το αλεύρι και το κακάο. Σε περίπτωση που έχετε κόσκινο, σε περίπτωση λέω που έχετε κόσκινο, άμα δεν έχετε δεν πειράζει, τα κοσκινίζετε. Γιατί άμα έχουμε κόσκινο και τα κοσκινίσουμε, θα χρειαστεί λιγότερο ανακάτεμα και γενικά δεν θέλουμε να ανακατέψουμε πολύ το αλεύρι με τα υπόλοιπα υλικά. Όσο ανακατεύουμε το αλεύρι σε ένα κέικ, θέλουμε 40 γραμμάρια κακάο από ό,τι θυμάμαι. Οπότε είναι περίπου 2,5 κουταλιές εδώ. Όσο περισσότερο ανακατεύουμε το αλεύρι μας μαζί με τα υπόλοιπα υλικά, τόσο περισσότερο γίνεται το κέικ ψωμί και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Οπότε κοσκινίζω εδώ. Σε περίπτωση που έχετε κόσκινο, κοιτάξτε εδώ τα γρομπαλάκια, τα βλέπετε. Αυτά τα γρομπαλάκια θα σπάμε το χέρι εδώ. Ουσιαστικά τελείωσε το πανηγύρι. Τέλεια. Να δω τις επόμενες μέρες που θα κάνω live μόνο βράδυ και δεν θα κάνω live το πρωί, πώς θα κάνω με το Instagram.
Όλοι κάνουν live. Τι να κάνω, ρε παιδιά. Αλήθεια. Δηλαδή το Instagram είναι προβληματικό. Και θα προσθέσω μέσα ό,τι καλό διαθέτω. Τα υπόλοιπα 150 γραμμάρια που σας είπα μπορείτε να βάλετε ό,τι σας αρέσει. Λεφτόμες από σοκολάτες, πουράκια, κουφετάκια, ό,τι θέλετε βάλτε. Θέλουμε να βάλουμε ό,τι leftovers. Εμένα μου αρέσει η πιο pure εκδοχή. Θέλω να βάλω μέσα σοκολάτα. Πάρα πάρα πολύ και ξηρή καρπή. Τα καρύδια που έχουμε συνηθίσει, τα αμύγδαλα, πιστάτσιος, μακαδέμια, πιστή και γίνης. Τι άλλο, έχει μείνει αμύγδαλο. Ό,τι έχετε μπορείτε να βάλετε και ό,τι θέλετε μπορείτε να βάλετε. Εμένα γενικά όμως μου αρέσει το brownie. Πρώτη φορά να το δοκιμάσετε ακριβώς όπως σας δείχνω με pure chocolate. Αυτό. Λοιπόν τώρα. Σε περίπτωση που το μείγμα μου ήταν καυτό μέσα, αργή σύνδεση δικτύου λέει. Έλα Παναγία μου, και το Facebook. Ο Χριστός και η Παναγία. Γιατί μου το κάνετε αυτό. Θα περιμένω παιδιά, δεν γίνεται. Στο Instagram φαίνομαι. Α, και κολλάει, σύνδεση είναι διαθέσιμη λέει στο Facebook. Παίζει στο Facebook, παίζει. Τέλεια. Λοιπόν, παίζουμε Facebook, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, ρίξαμε τη σοκολάτα μας μέσα και σε περίπτωση που το μείγμα μας ήταν καυτό, με το που ρίχναμε τη σοκολάτα μέσα και ανακατεύαμε, τι θα γινότανε, θα έγινε η σοκολάτα μας. Οπότε, εδώ, βγάζω αυτό στην άκρη, δεν το χρειάζομαι άλλο. Ανακατεύω με μία μαρίτς. Σας είπα, όλη η συνταγή θα γίνει μόλις σε ένα μπολ. Ανακατεύουμε εδώ. Και όσο λιγότερο ανακατέψουμε τώρα, τόσο πιο μαστιχωτό θα βγει το brownie. Θέλουμε να ανακατευτεί όλο το μείγμα. Εδώ, κοιτάξτε. Με μία κουτάλα, μαρίζω, ό,τι έχετε ανακατέψτε. Και ξαναλέω ότι μπορείτε να ρίξετε ό,τι ξηρό καρπό θέλετε μέσα. Ευτυχώς, Παναγία μου, το Facebook δουλεύει. Για μια στιγμή τρόμαξε, γιατί το Facebook δεν δουλεύει και αυτό. Λοιπόν, οπότε, το μείγμα των brownies είναι έτοιμο. Αυτό είναι το καλύτερο μείγμα για brownies που μπορείτε να έχετε. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο, 100%. Τώρα, το πιο σημαντικό για το ψήσιμο, μισό λεπτάκι, το πιο σημαντικό για το ψήσιμο είναι το σκεύος που θα ψήσουμε. Και γιατί είναι τόσο σημαντικό το σκεύος σε ένα brownie, θα σας το εξηγήσω. Εδώ. Κοιτάξτε εδώ αυτό το σκεύος και κοιτάξτε εδώ αυτό το σκεύος. Η συνταγή δίνει 20x30. Αυτό. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσουμε μεγαλύτερο σκεύος, καταλαβαίνετε πως η ποσότητα θα μικρύνει πάρα πολύ, οπότε το brownie θα παραψηθεί μέσα στο φούρνο και ουσιαστικά δεν θα γίνει σωστό. Γι' αυτό το λόγο πρέπει πάντα να υπολογίσουμε σε τέτοιες συνταγές όπως είναι brownies και cake να χρησιμοποιούμε το σωστό μέγεθος από σκεύος. Τώρα θα μου πείτε ότι εγώ 20x30 μπορεί να μην έχω ή δεν ξέρω ποιο είναι 20x30. 20x30 είναι πολύ απλό. Είναι το διπλάσιο της φόρμας του cake. Το βλέπετε. Σε περίπτωση που δεν έχετε 20x30, θα κάνετε τη μισή συνταγή και θα ψήσετε λίγο λιγότερο στο φούρνο στη φόρμα του κέικ. Πιάσαμε, ε? Μπράβο. Τέλεια. Λοιπόν, εδώ είναι το μείγμα, εδώ είναι η φόρμα μου. Και επειδή το brownie παραδοσιακά το βγάζουμε σε λαδόκολλα, το ίδιο θα κάνω και εγώ. Ουσιαστικά θα πάρω μια λαδόκολλα, θα την καλακώσω. Τέλεια. Θα πάρω λίγο βουτυράκι. Και αλείφω λίγο βούτυρο στο ταψί, εδώ. Γιατί αλείφω βούτυρο στο ταψί? Για να μπορέσει να κολλήσει η λαδόκολλα. Κολλάω τη λαδόκολλα μου, εδώ. Βάζω κι άλλο βούτυρο εδώ. Βασικά βάζω βούτυρο πριν πάω πάνω εδώ. Και εδώ βλέπετε. Εδώ το βουτυράκι. 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 Βουτυράκι τέλεια. Βάζω βουτυράκι. Καθώς βάζω βουτυράκι ρίχνω λίγο κακάο. Και κάνω έτσι λίγο με τα χέρια μου για να μπορέσει να πάει το κακάο παντού στη λαδόκολλα. Εδώ. Εδώ και εδώ και εδώ και εδώ. Με το που πάει το βούτυρο και το κακάο παντού στη λαδόκολλα, το ανοίγω. Εδώ.
και αδειάζω το μείγμα για τα brownies μου. Εδώ. Το βλέπετε? Βλέπετε, μπράβο. Λοιπόν, δεν υπάρχει καλύτερη συνταγή για brownies, δεν ανακατεύουμε πολύ το brownies, βάζουμε ακριβώς τα υλικά που έδειξε ο Άκης στα brownies, δεν αλλάζουμε υλικά ζάχαρη λευκή με καστανή, δεν αυξάνουμε τα αυγά, δεν μειώνουμε τα αυγά, δεν κάνουμε τίποτα διαφορετικό και στο τέλος θα πάρουμε τα καλύτερα brownies που έχουμε. Λοιπόν, αλήφουμε, μάλλον απλώνουμε το brownies σε όλη την επιφάνεια εδώ. Και τέλεια να μην τα απλώσετε, δεν πειράζει, γιατί καθώς ψήνετε θα απλώσει μόνο το στο φούρνο. Και ήρθε η ώρα του ψήματος, που σου λέτε λίγο να καθαρίσω εδώ. Μεξί διάλεξα συνταγή να κάνω με κακάο με άσπρη μπλούζα, Παναγία μου. Εδώ. Ένα λεπτάκι έρχομαι. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα του ψήματος, περίπου 30 λεπτάκια θέλει. 30 λεπτά στους 180, προθερμασμένος ο φούρνος. Και σε 30 λεπτά το brownies θα είναι έτοιμο. Τώρα, με το που το βγάλουμε από το φούρνο, το brownies δεν τρώγεται, είναι ρευστό. Κουνάει. Θα αφήσει την άκρη να κρυώσει πάρα πολύ καλά και μετά θα κόψετε κομμάτια για να σερβίρετε. Αυτό που θα κάνετε είναι το εξής και θα σας δείξω ακριβώς τι κάνω κι εγώ. Κοιτάξτε. Κατάψυξη. Και εδώ. Κάντε τα brownies σας, κόψτε τα σε κομμάτια και βάλτε τα στην κατάψυξη. Εδώ. Όποτε θέλετε να φάτε brownies, θα βγάζετε από την κατάψυξη, απλά θα ζεσταίνετε στα μικροκύματα γύρω στα 2 λεπτάκια και θα έχετε φρέσκο brownies. Οπότε, με ένα ταψί, για να μην λέτε ότι παχαίνετε και πρέπει να φάτε ολόκληρο το ταψί, θα κάνετε το ταψί, θα αφήσετε να κρυώσει καλά, θα κόψετε σε κομμάτια και μετά θα βάλετε στην κατάψυξη. Τώρα, πάμε να σας δείξω πώς μοιάζει το brownie όταν ακριβώς το ζεσταίνουμε. Βάζουμε στα μικροκύματα για λίγο, εδώ. Τώρα αυτό είναι στη θερμοκρασία δωματίου, οπότε θα βάλω μόνο 30 δευτερόλεπτα να μαζέψω αυτό. Να μαζέψω λίγα πράγματα. Συγγνώμη για το Instagram, αλλά παιδιά δεν φταίω εγώ. Έχει λαλήσει. Γιατί όλο το Instagram κάνει live, δεν υπάρχει αυτό. Και κάνουν και merch, όλοι μιλάνε μεταξύ τους. Όλοι γίνεται χαμός. Το καταλαβαίνω βέβαια. Λογικό είναι. Λοιπόν, αυτό πάει για πλήσιμο. Αυτό πάει για πλήσιμο. Αλλά δεν έχω ένα μπόλεχο. Φαίνονται πολλά, αλλά δεν είναι. Λοιπόν, και. Το απόλυτο brownie είναι εδώ. Εγώ έχω βάλει και λευκή σοκολάτα σε αυτό μέσα. Τα 150 γραμμάρια μπορείτε να το χωρίσετε με μαύρη-λευκή που βάζουμε μέσα. Μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Αλλά τα 250 που λιώνουν μαζί με το βούτυρο πρέπει να είναι ίδια. Και. Δεν ξέρω πώς να το κάνω. Πρέπει να σηκωθώ ψηλά για να φύγετε. Εδώ. Πάρτε από πάνω και ρίξτε. Λευκή, μαύρη, μπλε, πράσινη, ό,τι σοκολάτα θέλετε. Θα καταφέρω να μην λερώσω την μπλούζα μου, τι λέτε. Θα τα καταφέρουμε. Λοιπόν, και ουσιαστικά αυτό είναι το απόλυτο brownie. Και σας το λέω με πολύ ετοιμότητα, γιατί έχω δοκιμάσει ό,τι συνταγή υπάρχει από brownie. Έχω δοκιμάσει άπειρες δοκιμές για να δω άμα πρέπει να χτυπήσω τα αυγά, άμα πρέπει να βάλω αλεύρι, άμα δεν πρέπει να βάλω αλεύρι, πότε να βάλω τα αλεύρι, να χτυπήσω πολύ τα αλεύρι, να βάλω λιγότερη ζάχαρη, περισσότερη ζάχαρη, πόσο ζάχαρη τελικά πρέπει να βάλω. Λοιπόν, αυτό είναι το απόλυτο brownie. Και όταν λέω είναι το απόλυτο. Δεν συγκρίνεται κανένα brownie με αυτό το brownie. Γιατί το brownie έχει τη φιλοσοφία ότι να το βάλεις στο στόμα. Πρέπει πραγματικά μία μπουκιά να σε καλύπτει τόσο πολύ που να μην θες να φας άλλο σοκολάτα, αλλά επειδή είναι τόσο νόστιμο να θες να φας όλη τη σοκολάτα. Δεν υπάρχει. Δεν συγκρίνεται. Κάντε ακριβώς ό,τι σας έδειξα. Δείτε ακριβώς τη συνταγή. Πω, Παναγία μου. Βάλτε στην κατάψυξη. Και πραγματικά σας λέω, θα με θυμηθείτε. Θα πείτε, αυτός ο άνθρωπος είχε δίκιο. Αυτό το brownie δεν παίζεται. Αυτό είναι το brownie που έχω και στο KitchenLab, στο μαγαζί κανονικά. Δίνω όλες τις επαγγελματικές μου συνταγές, δεν ξέρω γιατί το κάνω. Και δεν έβαλα παγωτό από πάνω. Δεν πειράζει. Τώρα που θα κλείσω το βίντεο, θα βάλω και παγωτό. Φιλάκια πολλά, απολογούμε στο Instagram. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Μπαίνει πάρα πολλοί κόσμος στο Instagram. Έχω δοκιμάσει τα πάντα. Οπότε, με αυτά. Αύριο το πρωί, άμα έχετε λίγο κοτοπουλάκι, καλώς. Και μανιτάρια, γιατί θα κάνουμε κοτόπουλα αλλά κρέμ. Φιλάκια. Και μαζί μου. Α, όχι. Πριν τερματίσω,
8 η ώρα, Rocky's Food Tour στον Αλφα, έτσι. Μην το ξεχάσετε, καλύτερη εκπομπή μαγειρικής που υπάρχει. Γεια σας. Γεια σας και εσάς.